Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Πραγματικά ανυπομονούσα για αυτή τη συνταγή. Είναι το παραδοσιακό ρεβανί Βέρειας, που είναι το σωστό γλυκό, το σιροπιαστό, το τέλειο, η παραδοσιακή συνταγή. Να σας πω ότι όντως αυτή τη συνταγή την έχω από ειδικό, οπότε όντως είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να δοκιμάσετε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το ρεβανί Βέρειας θα χρειαστούμε: για το σιρόπι 650 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 600 γραμμάρια νερό, ένα στικ κανέλας, φλούδες από 2 πορτοκάλια και 50 γραμμάρια κονιάκ. Για το κέικ, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 3 αυγά μεσαία, 170 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 2 βανιλίνες, 20 γραμμάρια baking powder, 40 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 1 πρέζα αλάτι, 200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, βούτυρο για το ταψί και σιμιγδάλι για το ταψί. Για το σερβίρισμα, φιστίκια αιγίνης, παγωτό καϊμάκι, φλούδες από πορτοκάλι και φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα σιροπιαστό γλυκό, οπότε τι γίνεται? Ζεστό το κέικ, κρύο το σιρόπι για να σιροπιαστεί σωστά. Λοιπόν, θέλουμε τη ζάχαρη, το νερό, ένα στικ κανέλας και θέλουμε φλούδα από 2 πορτοκάλια. Χαρακτηριστικό του γλυκού αυτού είναι το πορτοκάλι, οπότε θέλουμε φλούδες από 2 πορτοκάλια, με το παρακάνετε, και δεν θέλουμε καθόλου το λευκό σημείο για να μην πικρίσει το σιρόπι μας. Οπότε βάζουμε εδώ πέρα τη φλούδα μας. Τέλεια. Εδώ. Καλά, θα τρελαθείτε όλες οι νοικοκυρές. Το λέω και στη μαμά μου. Θα κάνετε αυτό το ραβανί. Θα είναι ό,τι καλύτερο έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Λοιπόν, αυτά τα δύο πορτοκάλια τα αφήνω στην άκρη. Βάζω πάνω στη φωτιά. Εδώ. Και θέλουμε ίσα ίσα να ζεστάνουμε το σιροπάκι μας, να λιώσει ζάχαρη. Και αφήνω το κονιάκ δίπλα για να το ρίξω τελευταία στιγμή όταν βγάλουμε από τη φωτιά. Γιατί αν το ρίξουμε τώρα, θα εξατμιστεί το αλκοόλ, δεν θα έχει καμία γεύση. Και τώρα πάμε να συνεχίσουμε με το κέικ μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Φέρνω όλα τα υλικά μπροστά και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό που παρατήρησα σε αυτή τη συνταγή. Θα σου το πω στη συνέχεια όταν θα χρειαστεί να ρίξω τη βανίλια. Θυμήστε μου, εντάξει, το λέω σε όλους. Λοιπόν, ανοίγουμε το μίξερ και πρέπει να φρατέψουμε τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά. 3 αυγά πενιντάρια, 1, 2, 3, πάνε μέσα στο μίξερ. Θα ρίξω μαζί και τη ζάχαρη. Η ζάχαρη που έχει μέσα στο κέικ είναι πάρα πολύ λίγη. Όλο το μυστικό βρίσκεται εδώ, στο σιρόπι. Το σιρόπι θα δώσει την πραγματική γεύση. Οπότε χτυπάμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να φρατέψει το μείγμα μας. Και τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη έχουν αφρατέψει. Κοιτάξτε εδώ. Έχει γίνει αυτό ακριβώς που θέλαμε να γίνει. Εδώ. Θέλουμε αυτή την υφή να γίνει σαν μαρέγκα. Όσο περισσότερο αφρατέψουμε τώρα το μείγμα, τόσο καλύτερο για τη συνταγή μας. Θα προσθέσω ξύσμα από 2 πορτοκάλια. Και να σας πω το παράδοξο που ήθελα να σας πω πριν που έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή την έχω δοκιμάσει, την έχω εξελίξει. Έχω πάρει την παραδοσιακή συνταγή, τη βάση και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ήθελα πάντα να την κάνω καλύτερη. Λοιπόν, αυτό που πάντα εγώ κάνω στις συνταγές είναι όταν κάνω γλυκά, αντί για να βάζω βανιλίνες, τη σκόνη βανίλιας, να βάζω σιρόπι βανίλιας. Το έχετε παρατηρήσει? Μπράβο. Λοιπόν, όταν έκανα το ραβανί, το συγκεκριμένο και όλα τα ραβανί και τα υπόλοιπα με κανονικό σιρόπι βανίλιας, τότε πάντα μα πάντα μου μύριζε στο τέλος το ραβανί αυγό. Σας έχει τύχει ποτέ? Πολλές φορές. Και αυτό που παρατηρήσα είναι ότι όταν βάζεις βανιλίνες σε συνταγές όπως το ραβανί που έχουν σαν βάση τα αυγά, τελικά δεν μυρίζει καθόλου αυγό. Οπότε, 2 βανιλίνες, 1, 2, θα την κάνω αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ καιρό. Να ανοίξω, τα δέντια να ανοίγουν όλοι. Ε? Μπράβο. 2 βανιλίνες, baking powder και το σιμιγδάλι, πάει εδώ. Και ανακατεύω πολύ καλά όλα τα υλικά μεταξύ τους. Εδώ. Λοιπόν, ανακατεύω πολύ καλά. Εδώ, τι ξέχασα, πάλι ξέχασα να βάλω το αλάτι. Δεν πειράζει. Εδώ. Και το αλατάκι. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Και μόλις έχω ανακατευτεί όλα τα υλικά καλά, ρίχνω όλο το μείγμα με τα στερεά μέσα στο μείγμα με τα υγρά. Και επίσης θα ρίξω τώρα και το γιαούρτι. Εδώ.
Τα μόνα λιπαρά που ίσως να έχει συνταγή μας, ίσως είναι από το γιαουρτάκι. Εντάξει, μπορείτε να βάλετε και 2% λιπαρά. Παίρνω ένα σύρμα και θα ανακατέψω για πάρα πολύ λίγη ώρα με το σύρμα, εδώ. Και όταν λέω λίγη ώρα, το εννοώ. Κανονικά η όλη διαδικασία γίνεται με κουτάλα, όχι με σύρμα. Αλλά ξέρω ότι με το σύρμα, το σιμιδάλι που υπάρχει περίπτωση να κάτσει κάτω, θα ανακατευτεί 100% καλά. Οπότε δεν πάρω να ανακατεύουμε. Αυτό ήτανε. Τόσο ανακάτεψα, δεν θέλω να ανακατέψω άλλο. Και έχω ένα ταψάκι εδώ, 25x32. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταψάκι. Στην περίπτωση που θέλετε ταψάκι, στο e-shop μας έχουμε για να σας πετύχει σίγουρα η συνταγή και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Απλά είναι πολύ σημαντικό το ταψάκι σε αυτό το σημείο της συνταγής, γιατί άμα βάλουμε λάθος ταψί, αλλάζει τελείως η συνταγή. Το καταλαβαίνετε. Όπως σε όλες τις συνταγές από τα κέικ. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε πάντα μα πάντα τα ίδια σκεύη για να βγαίνει η συνταγή 100%. Λοιπόν, βουτυρώνω λίγο το ταψάκι μου για να μπορέσει να κολλήσει το σμιγδάλι. Παίρνω λίγο σμιγδάλι εδώ. Φροντίζω να πάει παντού. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσω μια ωραία κρούστα στο ρεβανί. Τέλειο. Γύρω-γύρω παντού με αυτό ένα από τα μυστικά. Ένα μυστικό είναι το σιρόπι, δύο μυστικά είναι η βανιλίνη. Τρίτο μυστικό είναι βέβαια η κρούστα που έχουμε ετοιμάσει με το σμιγδάλι. Και ρίχνω όλο το μείγμα του κέικ μέσα. Γιατί ουσιαστικά τώρα θα κάνουμε ένα κεκάκι. Μετά θα γίνει το ρεβανί που θα το σιροπιάσουμε. Εδώ. Απλώνουμε να πάει παντού. Και σε αυτό το σημείο θα σας φανεί λίγο το μείγμα. Δεν είναι λίγο. Είναι μια χαρά γιατί θα φουσκώσουμε στο φούρνο και ουσιαστικά θα γεμίσει και θα πάρει σώμα όλο μας το κέικ από το σιρόπι και θα γίνει ρεβανί. Οπότε, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και θα ψήσω για 30 λεπτάκια. Τώρα, το σιρόπι μου είναι έτοιμο. Εδώ έχει πάρει μια βράση. Βγάζω από τη φωτιά. Και τι είπαμε κάνουμε τελευταία στιγμή. Ναι. Ρίχνουμε μέσα το κονιάκ. Και βέβαια έτσι κρατάμε όλη τη γεύση από το αλκοόλ. Δεν έχει εξατμιστεί. Βέβαια η όλη διαδικασία με το σιρόπι θα πρέπει να γίνει πιο νωρίς για να αφήσουμε να είναι 100% κρύο. Οπότε θέλουμε καυτό το ρεβανί, κρύο το σιρόπι και θα φάτε ό,τι πιο νόστιμο έχετε φάει ποτέ σε σιροπιαστό. Στη Βέρεια, από όπου θεωρείται ότι κατάγεται το σιροπιαστό ρεβανί, ζαχαροπλαστείο πουλάει το λαχταριστό του ραβανί από το 1886, διατηρώντας από γενιά σε γενιά σαν επτασφράγιστο μυστικό τη συνταγή του. Και το ρεβανί μου είναι έτοιμο! Λοιπόν, όπως είναι καυτό, πρέπει κατευθείαν να ρίξουμε το κρύο σιρόπι και έχει πολύ σιρόπι συνταγή, γιατί αυτό είναι το μυστικό, οπότε σιγά σιγά με μία κουτάλα. Δεν ρίχνουμε ποτέ το σιρόπι κατευθείαν από την κατσαρόλα, γιατί θα σπάσει το κέικ μας, θα χωριστεί στη μέση, θα κάνει τρύπες και γενικά θα διαλυθεί. Οπότε σιγά σιγά με μια κουταλίτσα, κοιτάξτε εδώ πώς το ρουφάει, είναι φανταστικό. Πώς το βλέπεις φίλε Μπελέση? Ιδανικό για φάω. Δεν υπάρχει αυτό το γλυκό ρε, δεν υπάρχει. Να σου πω ότι όταν ήμουν πιτσιρικάς, πήγαινα στο καπάνι της Θεσσαλονίκης και είχε έναν τύπο που πουλούσε μόνο σάμαλι και ραβανί. Τα πουλούσε σε ατομικές συσκευασίες. Μπορούσα να φάω και 10, γιατί ήταν μικρά κομματάκια τέτοια. Μπορούσα να φάω και 10, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα, πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί και να αφήσουμε το ραβανί να τραβήξει. Ήδη τράβηξε. Απλά πρέπει να τα αφήσουμε και να κρυώσει. Γι' αυτό το λόγο έχω ένα έτοιμο εδώ πέρα. Έτσι, γιατί δεν θέλω να περιμένετε. Οπότε αυτό δυστυχώς θα πρέπει να το πάρω σπίτι μου. Καταραμένη ζωή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Να πάρω ένα μικρό μπολάκι, να βγάλω όλες τις φλούδες. Εδώ. Κάναν τη δουλειά τους. Και το σιρόπι είναι ακριβώς όσο πρέπει να είναι. Δεν θα ελαττώσετε το σιρόπι και μην μου κάνετε ερωτήσεις κάτω από το βίντεο. Άκη, μπορούμε να βάλουμε λιγότερο ζάχαρη. Δεν μπορούμε. Γιατί άμα βάλουμε λιγότερο ζάχαρη, δεν θα κάνουμε τη συνταγή την παραδοσιακή. Να σας πω ότι ρίχνουν λίγο ενδοκάριδο και κόβουν σε τρίγωνα κομμάτια στη Βέρεια. Εντάξει. Το θέλετε τρίγωνο ή τετράγωνο? Τετράγωνο. Οπότε πάμε εδώ. Εδώ, δεν υπάρχει, και εδώ. Πω πω Παναγία μου. Και κόβω στα 3, οπότε θα βγάλουμε 12 ωραία κομμάτια. Και τώρα η εξής ερώτηση. Μέση ή άκρη? Βέβαια, μέση. Μέση, εσύ? Μέση. Εσύ? Μέση. Έπρεπε να πεις άκρη, γιατί είσαι πάντα σημαντικός. Τι είσαι σαν όλους τους άλλους? Εντάξει, μην μία, χαλάσω το χατήρι, τίποτα άλλο. Θα σου δείξω την άκρη λίγο. Έτσι, το πρώτο κομμάτι είναι το δύσκολο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Δεν υπάρχει αυτό το γλυκό. Ειλικρινά, είσαι σίγουρος πως θες μέση? Θα αφήνω αυτό εδώ, να περιμένει το φίλο μου τον Μπελέση και εγώ θα βγάλω μία μέση. Άντε, γεια.
Άντε, γεια. Ο Χριστός και η Παναγία. Θα βάλω λίγο φιστικάκι εδώ. Ίσα ίσα στην άκρη να υπάρχει. Ωχ, Παναγίτσα μου. Θα βάλω και ένα ντεκόρ από πορτοκάλι. Δεν τρώγεται, είναι ντεκόρ. Απλά το αφήνουμε για να υπάρχει. Εδώ. Και παγωτό καϊμάκι. Ωραίο. Ζουμπουρλούδικο. Για το φίλο μας, το Μερακλή, το Μπελέσι. Ωραίος τύπος, μάγκας. Και περιμένει να του σκάσει η μπαλίτσα, η κυμπάρικη από πάνω. Άντε, γεια. Άντε, γεια. Και λίγος δυόσμος εδώ από πάνω, ίσα ίσα για να υπάρχει. Ξέρετε ότι έχω κόλλημα με το δυόσμο. Μ' αρέσει να βάζω όλα μου τα γλυκά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άντε, γεια. Λοιπόν, Μπελέσι, έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα επίτιμε και επίσημε δοκιμαστή του Kitchen Lab 2020. Για το ρεβανί Βέρειας, ξεκινάμε με το σιρόπι. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα ζάχαρη, νερό και τις φλούδες από το πορτοκάλι. Μόλις πάρει μια βράση και λιώσει η ζάχαρη, αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το κονιάκ. Για το κέικ, στον κάδο του μίξερ βάζουμε τα αυγά, τη ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Σε μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, τις βανιλίνες, το σιμιγδάλι, αλάτι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τα στερεά υλικά στον κάδο με τα υπόλοιπα υλικά, προσθέτουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι και το γιαούρτι και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός. Βουτυρώνουμε και πασπαλίζουμε με σιμιγδάλι ένα ταψί και απλώνουμε το μείγμα. Ψήνουμε για 30 λεπτά στους 170 βαθμούς και όσο είναι καυτό, περιχύνουμε με το κρύο σιρόπι με τη βοήθεια μιας κουτάλας. Αφήνουμε στην άκρη μέχρι να απορροφηθεί και να κρυώσει και σερβίρουμε με φιστίκια αιγίνης, παγωτό, φλούδες πορτοκαλιού και φύλλα δυόσμου. Με λίγο παγωτό ή πολύ παγωτό? Εντάξει, σα ίσα έτσι. Περίμενε. Α, θα βάλεις και φιστικάκι, Κοίτα εδώ πώς το κάνω εγώ. Το κάνω... Εκεί πέρα είναι λίγο για τους γκουρμεντιάριδες. Κουτάλι μικρό, κουτάλι μεγάλο ή πιρούνι? Θα πάρω κουτάλι μικρό. Το πιο σωστό είναι το πιρούνι. Θα το δοκιμάσω πρώτα. Μην είσαι άσχετος. Δεν έχω πρόβλημα. Και έλα εδώ, αγόρι μου. Μίτσο, ζηλεύεις λίγο, έτσι. Εννοείται το λάθος, ζηλεύει. Αυτό θα το αφήσουμε εδώ πέρα να υπάρχει για ντεκόρ. Για να βλέπουμε ακριβώς πώς ήταν και πώς θα γίνει. Σωστά. Είσαι έτοιμος? Βέβαια. Όπλησε. Ωραίος, φύγαμε.